Γεώργη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε της ΧΕΔΙΚΕ, κύριε Νεοφύτου, αγαπητοί φίλοι που είστε απόψε μαζί μας εδώ, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ένα σύντομο χαιρετισμό από την κυρία Πρόεδρο θα ήθελα στην αρχή να διαβάσω, η οποία όπως ακούσατε είχε το θάνατο του πατέρα της και επομένως ταξίδευσε για να βγει στην κηδεία αύριο. Είμαι απόλυτα συγκινημένη που η απώλεια του πολυευμένου μου πατέρα με υποχρεώνει να είμαι μακριά σας, επιτρέψτε μου όμως ένα σύντομο χαιρετισμό που σίγουρα και ο ίδιος θα επιθυμούσε να διαβαστεί. Η ένωσή μας και η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου μας, εν μέσω ενός δύσκολου και διαφορετικού καλοκαιριού, αποφάσισαν τη σημερινή συναυλία, ενώνοντας κοινούς στόχους και σκοπούς για να καταδείξουν πόση συναισθηματική δύναμη παράγουμε και χαρίζουμε χάρη στη μουσική, τέχνη που ενορχιστρώνει όλες μας τις αισθήσεις. Αγαπητοί φίλοι, η ζωή δεν έχει να κάνει με το έχω, αλλά με το τι κάνω και με το τι είμαι. Κι ας είμαι διαφορετικός. Είμαι με σένα, έχω ελεύθερη, είμαι ίσως με σένα, έχω ελεύθερη ψυχή, αισθήματα, ανάγκες, υποχρεώσεις, δικαιώματα. Λέει ένα άτομο με αναπηρία και συνεχίζει. Αυτό που με δυσκολεύει δεν είναι η αναπηρία μου, γιατί αυτό είναι η ζωή μου. Αυτό που με δυσκολεύει είναι συνεχώς να μου λένε ότι είμαι ανάπηρος. Μη με ξεχνάς. Η ευαίσθητη τοπική κοινωνία του Λιξουρίου δεν μας έχει ξεχάσει και το αποδεικνύει κάθε μέρα όπως και απόψε. Σε κάθε εκδήλωσή μας είναι παρούσα. Καλωσορίζουμε όλους τους Λιξουριώτες και τους μεταφέρουμε την αγάπη μας. Όλοι εμείς, τα παιδιά πρώτα και όλοι εμείς μας στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου μας. Οδεύουμε προς τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του Υπερίωνα, έχοντας πολλούς εκπαιδευτικούς και άλλους εθελοντές δίπλα μας, με αξιοσημείωτο έργο και όλα αυτά χάρη στη δύναμη που παίρνουμε από εσάς. Άλλωστε, η δύναμη αυτή μπορεί να προέλθει και από ένα αδύναμο σπουργίτη όταν αυτό χτυπήσει τα φτερά του και παλέψει με τον άνεμο. Η ψυχή δεν μπορεί να φυλακιστεί, θα μας το πει απόψε το εκλεκτό μουσικό σχήμα της βραδιάς. Προτρέπω να ταξιδέψετε μουσικά, να χειροκροτήσετε τους εκλεκτούς μας μουσικούς, η κυρία Μεσάρη είναι και Λιξουριώτισσα, αλλά και να χειροκροτήσουμε και τα παιδιά του εργαστηρίου μας. Το ετοιμάστηκα για την απόψινή βραδιά και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο μουσικό ταξίδι. Η πρόεδρος Σοφία Μαροπούλου Ζαφυράτου. Και δύο λόγια από πλευράς μου, έτσι για το έργο το πολύ σύντομα. Όπως ξέρετε, ο Δήμος μας έχει παραχωρήσει τη Βίλα Τύπα εκεί μετά το νεκροταφείο. Μέσα εκεί υπάρχουν δύο κτίρια. Το ένα κτίριο έχει παραχωρηθεί, δεν έχουμε ζητήσει ήδη και το δεύτερο. Δεν ήταν αξιοποιημένα μέχρι τώρα. Πιστεύουμε ότι εμείς θα τα αξιοποιήσουμε. Για αυτόν τον λόγο έχουμε υποβάλει, όπως ήδη ξέρετε, οι Λιξουριώτες και σχετική πρόταση στην περιφέρεια, ούτως ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στα ευρωπαϊκά προγράμματα και να αξιοποιηθεί η περιοχή εκείνη. Εκεί θα είναι το κέντρο του εργαστηρίου μας. Εκεί θα δουλεύουμε με τα παιδιά. Τα δύο κτίρια, η σκέψη μας είναι το ένα να γίνει κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, όπως ήδη γίνεται με τους εθελοντές, αλλά στο ΠΡΟΚΑΤ μας έχει δώσει το Υπουργείο Υποδομών λόγω σεισμόπληκτης περιοχής. Και συνεχεία να δούμε τι μελέτες μπορούμε να κάνουμε και από πού να βρούμε χρηματοδότηση. Αυτούς τους στόχους βάζουμε στο άμεσο μέλλον, ως βραχυπρόθεσμους στόχους, ούτως ώστε το ένα να ενεργοποιηθεί ως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και το δεύτερο ως στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, μια πρακτική που εφαρμόζεται ευρέως και από το προηγούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και το οποίο ενισχύεται και από πλευράς Υπουργείου και από πλευράς όλων των συλλόγων και των ομοσπονδιών και της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, γιατί μέσα εκεί μπορούν τα παιδιά, ιδιαίτερα αυτά που έχουν οι υπερήλικες γονείς, να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να ζήσουν αυτόνομα στο σπίτι τους. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Φυσικά το εργαστήριό μας θα συνεχίσει να λειτουργεί πάλι από το Σεπτέμβριο όπως μέχρι τώρα με τους εθελοντές, τους οποίους θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά. Είναι νηπιαγωγοί, είναι εκπαιδευτικοί, είναι γυμναστές που εις βάρος και του χρόνου που πρέπει έχουν και έπρεπε να διαθέτουν την οικογένειά τους, το διαθέτουν και τα παιδιά μας στο κέντρο. Τρεις φορές την εβδομάδα κάνουν πολύ σοβαρά προγράμματα. Βάζουν τα παιδιά να σχεδιάζουν, να κάνουν ωραία πράγματα και δημιουργικά, να ασχολούνται δημιουργικά. Και γι' αυτό τους οφείλουμε όλοι μας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ τελειώνω εδώ πέρα. Εύχομαι η απόψινή βραδιά να σας ικανοποιήσει όλους. Καλή διασκέδαση.